Πάμε να σχολιάσουμε κάποια από αυτά με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη, πρώην υπουργό. Καλημέρα, κύριε Στυλιανίδη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Νομίζω και από εσάς σιγά σιγά φεύγει και το άγχος για την ημερομηνία των εκλογών, κύριε Υπουργέ, εκεί μέσα στο Μάιο. Δεν υπήρχε, έχει τηρηθεί η αρχική δέσμευση για τέλος τετραετίας. Εντάξει, mm-hmm. είναι πρακτικοί οι λόγοι για τους οποίους ο Πρωθυπουργός, τους οποίους εξήγησε ο Πρωθυπουργός, ότι μέσα στο Μάιο πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Ναι. Τώρα, άρα εσείς... λοιπόν, συγγνώμη για το τυπικό του πράγματος. Ναι. Επειδή το Μάιο θα είναι πρόορες οι εκλογές, ο λόγος ο οποίος θα προβληθεί ως κεντρική επιχειρηματολογία θα είναι οι πανελλήνιες. Δεν είναι πρόορες, διότι επί της ουσίας έχει εξαντληθεί η τετραετία. Τυπικά βέβαια οι εκλογές θα γίνει αρχές Ιουλίου, αλλά δεν έχει σημασία. Μπορούν να προκηρυχθούν κανονικά και τώρα. Δεν νομίζω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις, που ήταν η βασική αιτίαση του Πρωθυπουργού και η πιθανότητα δεύτερου γύρου εκλογών, τον υποχρεώνουν να πάει ένα μήνα πιο μπροστά. Δεν είναι κάτι. Και νομίζω ότι είναι και λογικό για να μην διαταράξουμε και την ανησυχία όλων των παιδιών που αυτή τη στιγμή προσέρχονται στις εξετάσεις. Τώρα ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε όλα τα ζητήματα, κύριε Στυλιανίδη, από ό,τι παρακολουθήσαμε και διαβάσαμε. Μίλησε και με τα παιδιά, με τις απαντήσεις που έδωσε στα παιδιά. Μίλησε. Αυτό που έκανε εξαιρετικό. Ναι, νομίζω ήταν. Και θα σας πω γιατί. Μια διαφορετική κίνηση αυτή. Θα σας πω γιατί. Είχαμε τη συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών προχθές και βλέποντας έτσι κάποιους από την αντιπολίτευση να κουνούν τα δάχτυλα, ένιωσα την ανάγκη να μιλήσω από καρδιάς. Και τους είπα ότι το κοινοβούλιο, όταν μιλάει για αυτό το θέμα, θα πρέπει να νιώθει ότι απέναντί του έχει τους γονείς που έχασαν παιδιά ή τα αδέρφια που έχασαν αδέρφια. Και να είναι σεμνό. Διότι κανείς από εμάς δεν δικαιούται να κάνει τον εισαγγελέα προσπαθώντας να αποκομίσει μικροκομματικά ωφέλη ή ψήφους. Είπα ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο. Δεν αρκεί να λέμε ότι αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Πρέπει να το νιώθουμε και να το αισθανόμαστε αυτό και να μπορέσουμε ως πολιτικό σύστημα συνολικά να απαντήσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους αξιόπιστα. Και κυρίως στη νέα γενιά, η οποία είναι σφιγμένη έχοντας ζήσει όλα αυτά που έζησε. Και με το ατύχημα και την υπόλοιπη ταλαιπωρία τα τελευταία χρόνια με το COVID, που πολλές οικογένειες πληρώσαν με το τίμα της ανθρώπινης ζωής αυτή την υγειονομική κρίση. Ναι, αλλά εδώ σας λένε, κύριε Στυλιανίδη, και πιάνω από το σχόλιο της κυρίας Τσαπανίδου, της εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αναφερόμενη στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, έκανε λόγο για κρεσέντο επικοινωνιακής αναισθησίας. Αν μεταφέρω όλες τις λέξεις ακριβώς, με ακρίβεια, σας λένε ότι κρύβεστε πίσω από το φταίμε όλοι, προκειμένου εσείς να μην αναλάβετε τις ευθύνες σας. Θα σου πω κάτι. Κοιτάξτε, κύριε Παυλόπουλε, οι λέξεις είναι σφαίρες. Και η γλώσσα καλό θα είναι πριν χρησιμοποιηθεί να τη βουτάμε μέσα στο μυαλό μας. Λοιπόν, εγώ είπα ότι σαφώς ευθύνη υπάρχει παντού. Διαφορετικού επίπεδου, διαφορετικού μεγέθους. Στην τοποθέτησή μου στην Επιτροπή Θεσμών μίλησα για τρία επίπεδα ευθύνης. Για την πολιτική ευθύνη, για τη διοικητική ευθύνη και για την διαχειριστική ευθύνη, δηλαδή την επαγγελματική συνείδηση. Σαφώς η πολιτική ευθύνη αφορά τις κυβερνήσεις, με πρώτη την κυβέρνηση που αυτή τη στιγμή κυβερνά, αλλά και τις προηγούμενες. Αλλά η πολιτική ευθύνη τι είναι? Η πολιτική ευθύνη είναι η στρατηγική ανάπτυξη του ΟΣΕ, των υποδομών και εφαρμογή αυστηρών κανόνων. Και εκεί έθεσα ένα ζήτημα προς την αντιπολίτευση. Αναφέρθηκα σε τρεις οδηγίες. Στην 797 του 2016, στην 798 του 2016 και στην 2370 του 2016, οι οποίες δεν ψηφίστηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση και οι οποίες αποτελούν το σιδηροδρομικό πακέτο. Δηλαδή την αυστηροποίηση της ασφάλειας, την καλυτέρευση των υπηρεσιών μέσω της βελτίωσης του ανταγωνισμού και την υπαγωγή ελέγχου του σιδηροδρόμου στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να εξυγχρονιστεί ανάλογα με τα ισχύοντα στην Ευρώπη. Αυτή είναι πολιτική ευθύνη. Υπάρχει όμως και η διοικητική ευθύνη, η οποία έχει να κάνει με τον ρόλο που έπρεπε να διαδραματίσει όχι 15 μέρες μετά το ατύχημα, αλλά πριν το ατύχημα, η Ανεξάρτητη Αρχή Σιδηροδρόμων, η οποία έχει την ευθύνη να πιστοποιεί τους σταθμάρχες, τους μηχανοδηγούς, το σύστημα αξιολόγησης και πρόσληψης, τους όρους ασφαλείας του τρένου, να υποδεικνύει προς την διοίκηση παρεμβάσεις που πρέπει να κάνει για να διασφαλιστούν όλα αυτά. Διαπιστώσαμε εκ των υστέρων ότι πρόκειται για μια υποτιθέμενα ανεξάρτητη αρχή που αποτελείται από κομματικά στελέχη,
η οποία δεν μίλησε εγκαίρως, μίλησε εκ των υστέρων και δεν ανταποκρίθηκε στο ρόλο που και το Σύνταγμα και οι νόμοι της αναθέτουν. Και υπάρχει τώρα αυτή είναι η διοικητική ευθύνη που σας περιέγραψα. Ναι, ναι. Υπάρχει και λεγόμενη διαχειριστική ευθύνη, που είναι αυτό ακριβώς που περιέγραψε ο κύριος Γεραπετρίτης όταν τοποθετήθηκε για τα συμβαίνοντα κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου ατυχήματος. Εκεί οι αντιπολίτευση και κυρίως ο κύριος Τσίπρας με την πρόσφατη επίσκεψή του στην Λάρισα προσπάθησε να παίξει με τις λέξεις. Τι είναι τηλεδιοίκηση, δεν ήταν τηλεδιοίκηση, ήταν τηλεδιοίκηση. Εγώ έβαλα ένα ερώτημα προς τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχε εκεί ένας τρόπος εκ του μακρόθεν ελέγχου? Υπήρχε. Ναι. Υπήρχαν λίγα, υπάλληλοι που έπρεπε να υπάρχουν? Ναι. Δεν υπήρχαν. Μάλιστα. Έγινε ηλεκτρονικός προγραμματισμός? Δεν έγινε. Έγινε λάθος? Έγινε. Υπήρξαν επικοινωνίες εγκαίρως που έπρεπε να προειδοποιήσουν τους μηχανοδηγούς? Από ό,τι φαίνεται όχι. Υπήρξε παρακολούθηση του τρένου για 5 χιλιόμετρα, για 12 λεπτά? Όχι. Αυτή είναι η διαχειριστική ευθύνη. Ακόμα και η τοποθέτηση των συγκεκριμένων, η απουσία κάποιων άλλων, είναι η λεγόμενη διαχειριστική ευθύνη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι περίπλοκο το ζήτημα. Τώρα, δεν αυτό... είμαστε όμως εμείς αυτοί που θα το κρίνουμε. Αυτό, κύριε Στυλιανίδη, θα βαρύνει και πόσο πιστεύετε στις εκλογές? Γιατί στις εκλογές θα ανοίξει όλη η βεντάλια των θεμάτων. Βεβαίως, θα είναι φρέσκο έχει το καταγραφεί, θέμα αυτό. Ναι. Έχει καταγραφεί μια καμπύλη προς τα κάτω, ναι, της δημοφιλίας της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, εύλογα. Έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλές κρίσεις, κύριε Οικονόμου. Έχουμε αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό, την υγειονομική κρίση, τα απόνερα της οικονομικής κρίσης, την ενεργειακή κρίση. Και ο βαθμός, αν θέλετε, διαχείριση των κρίσεων που πήρε η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ήταν υψηλός. Αυτό ήταν ένα δυστύχημα το οποίο αναδεικνύει τις κακοδαιμονίες του ελληνικού δημοσίου και σίγουρα στοιχίζει περισσότερο στην παρούσα κυβέρνηση από ότι στις άλλες παρατάξεις. Αλλά βλέπετε ότι ο κόσμος, παρά αυτό το σφίξιμο, διατηρεί την εμπιστοσύνη σε μεγαλύτερο βαθμό στους διοικούντες. Εγώ πιστεύω ότι η αρχική αντίδραση έχει και θυμικά χαρακτηριστικά και είναι πολύ λογικό. Καλά, αυτό είναι... Από εδώ και στο εξής όμως πιστεύω ότι όσο ηρεμούμε, όσο βλέπουμε τα συμβαίνοντα εκ του μακρόθεν και όσο διαπιστώνουμε μέσα από τα πορίσματα που βγαίνουν τι ακριβώς έγινε, αναμφισβήτητα θυμίζουμε ότι η επιλογή για μια νέα τετραετία δεν μπορεί να κρυθεί ούτε μόνο θεματικά, ούτε μόνο θυμικά. Θα πρέπει να δούμε τη συνολική εικόνα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ, να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.